ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, να μου θυμίσεις δηλαδή. Ναι, ναι. Τέτοια ξεφτιλίκια έχουμε ξαναζήσει, όπως ζούμε τώρα με την μπάλα, με τους άμπαλους μάλλον, με σημαία τους άριστους. Έχουμε ξαναζήσει με προηγούμενη κυβέρνηση τέτοιο. Άμα δεν το κάνουν οι άριστοι αυτό, ποιος θα το κάνει? Θα το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον είχατε κρεμάσει. Το κάνει ο άριστος. Βλέπεις, η κάθε κυβέρνηση περνάει τα μέτρα που θα περάσουν πιο ανέμακτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να περάσει αυτά που πέρασε και το τρίτο μνημόνιο ανέμακτα, γιατί με τους άλλους θα γινόταν σκοτωμός. Αυτοί ήρθαν να περάσουν αυτά που άμα το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν φίλος ο Σαβίδης, θα γινόταν σκοτωμός. Ο καθένας κάνει τη βρωμοδουλειά που μπορεί. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Έτσι πάει. Να είναι καλά ο κόσμος που τους ψηφίζει. Έλα, καλημέρα, Απόστολε, ο Γιάννης είμαι. Καλημέρα, Γιάννη, μαύρο μάτια κάναμε αυτιά, δηλαδή μαύρα αυτιά κάναμε να σε δούμε. Ο αθυρόστομος, δεν πιστεύω να με ξέχασες. Δεν σε ξέχασα, αλλά και εσύ να πούμε χάθηκες, έτσι. Έλα, Αποστολή! Έλα! Έλα, σε θυμιατό πέσαμε! Το έχω υπόψη μου. Δεν πετάμε το καμπαρέ. Είχα κι εγώ καμπαρέ στην Γλυφάδα. Ο καθένας όπου μπορεί. Βέβαια, κάθε μέρα που νυχτώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, ξέρω. Ένας κερατάς που ζώνει. Κι άμα θα νιώσει ο κερατάς τη γλύκα του κεράτου, μην τα ακούει ο Μπογδάρος και μας κάνει καμιά μήνυση. Ναι, ναι. Μένει και γάλα θα περνά μαζί με την κυρά του. Ήθελα να είμαι κερατάς, να τρώω παϊδάκια, να μην πηγαίνω στη δουλειά, να παίζω λογατάκια. Καλό αυτό, καλό αυτό. Και να μην ψηφίζω Μητσοτάκια θα μπορούσε επίσης. Άστο το κουνάβι, το κουνάβι. Φαντάζεσαι ένα βόρειο κοινοβούλιο? Το φαντάζεσαι? Για σκέψτε το λίγο, ενδιαφέρον. Βενιζέλος, το Χατζόπουλος, Βελόπουλος, Λεβέντης. Αυτό είναι το βόρειο κοινοβούλιο? Ναι, για σκέψτε το τώρα. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Βελόπουλος, ότι άμα γίνει κάτι, ρε παιδί μου, και χωριστεί η Ελλάδα στη μέση δηλαδή, με τις ομάδες του κτλ. Αυτό θα είναι τέλειο. Ναι, το φαντάζεσαι ένα βόρειο. Ποιον άλλον έχουμε βόρειο? Τσιτσικώστα, Σομιάδη, Παναγιώτη. Ναι. Γιατί δεν τους λες όλους? Έχουν δώσει μπουμπούκια, έτσι, όχι αστεία. Ότι έχουν δώσει. Αυτό θέλω, φαντάζεσαι. Πολύ ενδιαφέρον είναι. Δηλαδή, πολύ θα μ' άρεσε να το δω αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, Αποστόλη μου, σε πούλησα για μια τηγανιά και φτέδες. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Για 7,5 ευρώ μπήκανε πελάτες προφανώς Νέα Δημοκρατία και μου λέει χαμηλώστε το γιατί αυτοί βρίζουνε και δεν θέλουμε να συγχυστούμε. Και το έκλεισα εγώ για να πάρω τα 7,5 ευρώ. Συγγνώμη, αγόρια μου. Τι να κάνω, να ταΐσω τα παιδάκια μου να πιούνε λίγο γαλατάκια. Τι γαλατάκια και φτέδες είπες θα πάρεις? Σε πούλησα, είπα για μια τηγανιά και φτέδες. Όσο αξίζουν μια τηγανιά και φτέδες. Αυτό πια παιδάκια τώρα. Πάλι είστε επιφυληθεί. Συγγνώμη, αγόρι μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Για. Αποστολάκο, τι κάνεις αγόρι μου? Βλέπω κάτι τσόντες τώρα. Κοφάλι. Ναι, τι να κάνω, δεν περνάει η ώρα. Να κλείσουμε τότε την αποστολή. Όχι, πες εσύ, εντάξει. Όχι, πες δηλαδή, είμαστε τόσο βαρετοί. Όχι, μαν είναι, δεν το είπα για να παρεξηγηθείς, αλλά αν παρεξηγήθηκες, τσίμπα ένα. Εντάξει, να κάνουμε μια ενημέρωση. Θα λέω λίγο επίσημα τώρα, έτσι. Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο που πέρασε το Υπουργείο Παιδείας μέσα στο Γενάρη, καταργήθηκε από τα σχολεία η αργία των 3 ιαταρχών. Κάτι τέτοιο όμως δεν αφορά καθόλου τους καθηγητές που δουλεύουν σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, ούτε στους καθηγητές που δουλεύουν στα φροντιστήρια στα ξενόγλωσσα. Η αργία αυτή παραμένει για τα φροντιστήρια. Το λέω να το ακούσουν και οι γονείς να το ξέρουν. Τι κάνεις τώρα, μας πρόχνεις την ιδιωτική εκπαίδευση, μας πρόχνεις με αυτό που λες? Ρε, όχι. Απλά και εμείς να ξεκουραστούμε καμιά μέρα. Δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Εσύ τι είσαι, δημοσίου ή ιδιωτικού? Δεν κατάλαβα. Ιδιωτικού είμαι. Λοιπόν, είναι αργία επίσημα με το ΦΕΚ του 2016 που είχε ο Γαβρόγλου βγάλει. Καθορίζονται κανονικά όλες οι επίσημες αργίες για τους καθηγητές και για τα φροντιστήρια τέλος πάντων και τα ξενόγλωσσα και τα δευτεροβάθμιας. Συνάδελφοι, να το ξέρετε, όποιο φροντιστήριο ανοίξει είναι παράνομο. Πρέπει να μην πάτε στη δουλειά. Έχω ένα quiz. Ποιο ήταν το παιδί Χάμα που στα 5 χρόνια διάβαζε εφημερίδα πολιτικά? Ποιο? Αυτό ένα 0. Πώς σου φάνηκε? Καλός. Ευχαριστώ. Άρτιος, γεια. Αυτό ήθελες, κουφάλα. Να με παγιδεύσεις, έχασες. Έλα, γεια. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Είναι παραπολιτικά? Είναι. Ποιος κύριος παρουσιάζει σήμερα τον Μπορπαγιάννη την εκπομπή? Αυτός, 1-0. Συγγνώμη. Είναι το γνωστό δίδυμο. Είναι το γνωστό δίδυμο, το Καλαμούκη και Μπορπαγιάννη. Δεν είναι ο κύριος Μπορπαγιάννης. Ο κύριος όλος ποιος είναι? Καλαμούκης. Καλαμούκης. Το καμάρι μας. Θέλετε κάτι, δεν σας αρέσει? Όχι, σας ευχαριστώ πολύ να είστε. Όχι, γιατί πήρα τηλεφωνάκι τότε? Τι έχουμε? Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, αλλά καλά γενικώς. Λοιπόν, έχω να σου πω νέα. Αυτός ξέρεις γιατί... συγγνώμη να μιλήσω από το άλλο, γιατί εδώ δεν ακούγομαι καλά. Ποιο είναι το άλλο? Ναι, όντως δεν ακούγεσαι. Ναι, τώρα ακούγεσαι τέλεια. Κατά τα έκανες. Δεν σ' ακούω, Μαρή, χειρότερα τα έκανες. Σκατά τα έχεις κάνει, ολέ. Άστο. Έλα, Αποστόλη, γιατί μου κάνεις bullying. Τι bullying, μωρή, αφού δεν πιάνει. Πώς δεν πιάνει. Λοιπόν, πρέπει να το πω γιατί θα σκάσω. Δεν σκάσε, δεν μπορείς να σκάσεις απλά. Κοίταξε, ξέρεις αυτοί γιατί το κάνουνε. Γιατί? Επειδή τα άχα θα φοβηθείτε εσείς επειδή είναι αυτός πιο μπροστά. Ναι, ναι, τσίσα. Θα μιλήσετε εναντίον του. Και το δεύτερο δεν το ξέρει. Ποιος θα τον ακούει άραγε που θα μιλάει, ο κανένας. Αυτοί που τον ψήφισαν. Χα, χα, χα. Μα δεν ξέρουν αυτοί να κάνουν χιούμορ. Αυτοί είναι αλόκοτοι, είναι μονόχνοτοι. Ούτε χιούμορ δεν ξέρουν να κάνουν. Δεν βλέπεις τον πρωθυπουργό τους. Εκτός από μονόχνοτοι, υποψιάζομαι ότι είναι και μονόπανοι. Πήρα να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνεις, Βόρεια Ελλάδα, κατάλαβα. Λέγε. Πιστεύεις η Ελλάδα θα υπάρχει σαν χώρα μετά από 70 χρόνια? Πιστεύεις ότι θα έχει η ίδια υπόσταση? Τι σε νοιάζει μετά από 70 χρόνια? Η παρακαταθήκη είναι αυτή που μετράει. Τι αφήνεις πίσω σου? Τι θα αφήσουν πίσω, Μαρή? Όχι, εγώ θέλω να καταλήξω ότι έχουμε μια ηγεσία που είναι τόσο πουλημένη, ένα σύστημα τόσο διαφθαρμένο. Ο κόσμος έχει χάσει κάθε πολιτικό αντανακλαστικό. Επομένως, ό,τι και ένα σύστημα μας αξίζει, τι να πω, καλή μας τύχη. Δεν πάει τίποτα καλά. Εντάξει, μακάρι να γινόμασταν Χιλή, Λίβανος, Ιράκ, για να ξαναρχίζουμε από την αρχή. Αλλά... δεν είναι μακριά, δεν αργεί η ώρα. Μας έφαγε ο ηλισμός. Χαθήκαμε από τον καταναλωτισμό. Στο βόλεμα. Τι έμαθα, θα υπάρχουν νέες εισαγωγές δημοσιογράφων στο σταθμό σας? Δημοσιογράφων. Είδες που λένε συνέχεια αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι? Εμείς πρωτοπορούμε και φέρουμε στο σταθμό δημοσιογράφους που δεν είναι ρουφιάνοι. Ναι, έτσι τώρα το πας καλά. Γιατί το είπες πριν, δεν συμφωνούσα με αυτό που είπες πριν. Δηλαδή θα αποφωνεί και θα λέει γεια σας, μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων τάδε και μετά τα τρομερά παιδιά της ελληνοφρένειας. Λογικά. Δεν πιστεύω να είναι κανένας κομπλεξικός και να μην το πει. Ή θα βάζει χλωρίνη στο στόμα μετά ή πριν. Του μποφλό, για καλύτερα αποτελέσματα. Ήθελα να δώσω μια συμβουλή, γιατί σας αγαπάω. Είχα παλιά έναν οδηγό σε φορτηγό που δούλευα, τέλος πάντων, και όταν γύριζε από άδεια, έπιανε το τιμόνι, το ταμπλό του φορτηγού, τέλος πάντων, και το καθάριζε με ενόπνευμα. Προτείνω να κάνετε και εσείς το ίδιο από Δευτέρα που θα έρθει. Αυτό που δεν είναι ο Ρουφιάνος, ο Κώστας Ομποδάνος. Οκ, ενόπνευμα λες είναι αρκετό. Να μην βάλουμε καμιά στολή εντατική, ξέρω εγώ, ή πυροτεχνουργού. Φασιστικό, βασίλο, τέτοια, μην κολλήσετε κάτι τέτοιο. Θα προσέξουμε. Έλα, αγάπη μου, χθες δεν ήξερα τι να πω και μου λείψες, γι' αυτό σε πήρα. Αλλά σήμερα σε πήρα να μου πεις καλή επιτυχία. Πες μου καλή επιτυχία. Να σου πω, αλλά γιατί? Έχω συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Και θα πάει πολύ καλά. Αν μου δώσεις την ευχή σου, φυσικά. Αφού ξέρεις πως σε αγαπάω, ρε. Ξέρεις πως εκτιμώ την ευχή σου. Καλή επιτυχία τότε. Ευχαριστώ. Και πες κάτι στα φασισταριά που σε παίρνουν τηλέφωνο και σε λένε εσένα φασίστα, επειδή δεν τους αρέσει η βάρκα με τον πρόσφυγα. Ναι, ήθελα να ξέρω τι θα κάνανε αυτοί αν είχαν πόλεμο στην Ελλάδα. Δεν θα τρέχαν όλοι και καλά ενωμένη Ευρώπη να πάνε να σωθούν τα τομάρια. Είναι διαφορετικό γιατί η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Εμείς δικαιούμαστε. Ας το διάλογο.